Σήμερα θα φτιάξουμε δύο συνταγές. Θα σας δείξω πώς φτιάχνω το cheesecake μου, το οποίο το γαρνίρω με ένα πολύ εύκολο γλυκό του κουταλιού φράουλα. Πάμε να το φτιάξουμε. Για τη βάση του cheesecake θα χρησιμοποιήσω κουλουράκια με αμύγδαλα και μέλι. Προσθέτω το βούτυρο στα θρηματισμένα μπισκοτάκια. Στρώνω τη βάση στο σκεύος. Η βάση είναι έτοιμη. Τώρα θα πρέπει να ετοιμάσουμε την κρέμα. Για την κρέμα του cheesecake χρησιμοποιώ κρέμα τυριού και ζάχαρη άχνη. Δεν χρησιμοποιώ κάτι άλλο. Αυτά τα δύο υλικά θα δώσουν πολύ γεύση και νοστιμιά στο cheesecake. Το πόση ζάχαρη άχνη θα χρησιμοποιήσετε είναι καθαρά στο δικό σας γούστο. Αν τη θέλετε πιο γλυκιά την κρέμα από αυτή τη δοσολογία που σας έχω δώσει, απλά προσθέστε περισσότερη. Έτοιμη. Βάζουμε το γλυκό στο ψυγείο να παγώσει πολύ καλά. Όση ώρα παγώνει το cheesecake, θα ετοιμάσουμε πολύ γρήγορα ένα γλυκό του κουταλιού φράουλα για να το γαρνίρουμε από πάνω. Έχω καθαρίσει τις φράουλες και από το κοτσανάκι τους και θα τις κόψω στη μέση. Αν είναι μεγαλύτερες, σε περισσότερα κομμάτια. Για ένα σκαφάκι φράουλες θα χρησιμοποιήσω λιγότερο από μία κούπα ζάχαρη. Γύρω στα 150 γραμμάρια. Μόλις οι φράουλες ξεκινάνε να πάρουν μία βράση, προσθέτω μισό κουταλάκι του γλυκού βανίλια. Σουρώνω τις φράουλες και ξαναβάζω το σιρόπι να βράσει για μερικά ακόμη λεπτά. Αν χρειαστεί, ξαφρίζω το σιρόπι. Όταν το σιρόπι κρυώσει, το μεταφέρω σε ένα γυάλινο βαζάκι μαζί με τις φράουλες και το φυλάω στο ψυγείο. Αυτό που αξίζει θέλουμε πάντα να το μοιραζόμαστε με τους αγαπημένους μας. Ένα cheesecake με γλυκό κουταλιού φράουλα και όλα τα καλά. Για περισσότερες συνταγές κάντε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube.